Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο μας. Μας τιμάει με την παρουσία του Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον οποίο καλωσορίζουμε. Είναι αλήθεια ότι γίναμε viral τότε με τον Πάλο. Και έτσι αποφασίσαν να ασχοληθούν και μαζί μας. Τουλάχιστον δηλαδή άμεσα φτιάξαν φρεάτια για να μπορέσουν να απορροφώνται τα νερά. Είναι αλήθεια ότι από τότε που έχουν έρθει τα παιδιά μου, ο μεγαλύτερος γιος μου σε αυτό το σχολείο, από το γυμνάσιο δηλαδή ξεκινώντας, το θέμα number one του σχολείου, με το οποίο έχουν ασχοληθεί όλοι οι σύλλογοι, οι προγενέστεροι και τωρινοί, και ελπίζουμε να είμαστε ο σύλλογος που θα το υλοποιήσει, είναι το θέμα της πρόσθεσης αυτών των περίφημων αιθουσών, που είναι εντελώς απαραίτητες, που το βεβαιώνουν όλες οι αρμόδιες αρχές. Δεν έχει βρεθεί δηλαδή κάποιος να πει ότι όχι, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, στο τέλος της αίθουσας δεξιά υπάρχει μία αίθουσα, το περίφημο μπουντρούμι. Είναι, πόσο είναι, 2x1, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά το αποκαλούν μπουντρούμι. Εκεί μέσα λοιπόν γίνεται μάθημα. Έχουν καταργηθεί διάδρομοι πάνω στο κτίριο και έχουν μετατραπεί σε αίθουσες. Και βεβαίως έχουν κατσικωθεί τα κοντέινερς από το 1999. Μάλιστα, μετά από πολλαπλές συναντήσεις με δημάρχους, αντιδημάρχους, τους τελευταίους τέλος πάντων που είναι τώρα, έχουμε ακούσει και απόψεις ότι ναι, μεν το θέλουμε να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε που κολλάμε. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε άλλα έργα που γίνονται εδώ στην περιοχή και που δεν αφορούν καθόλου τα παιδιά, τους γονείς, να προχωράνε σφαίρα. Μάλιστα, κάποια στιγμή υπόθηκε και μία πρόταση, ας πούμε, ότι θα μπορούσε το προάβλιο του σχολείου να γίνει, να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα για το γήπεδο. Το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι αυτό το θέμα με τις αίθουσες θα τελειώνει. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτό το θέμα με τις αίθουσες πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορεί δηλαδή από το 1999 να μας υπόσχονται ότι θα γίνουν αυτές οι αίθουσες, ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αίθουσες. Υπάρχουν και οι αναμονές, οι οποίες καλύφθηκαν με την τελευταία ενεργειακή αναβάθμιση. Προφανώς η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου έγινε χωρίς αντισεισμικό έλεγχο. Και για να μην ευλογάμε μόνο τα γένια μας, θα σας πω ότι εκτός από το δικό μας το σχολείο με τα γνωστά προβλήματα, όλη η εικόνα, όλα τα σχολεία της Φιλαδέλφειας παρουσιάζουν πάνω κάτω την ίδια εικόνα. Είναι παλιά κτίρια. Υπόθηκε και προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνω. Εκτός από το δικό μας το σχολείο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το συγκρότημα των πρώην ΚΤΕ, όπου στεγάζονται σήμερα 3 ΕΠΑΛ, ένα εργαστηριακό κέντρο. Το πρώτο ΕΠΑΛ παραμένει αστέγαστο από το 2019, φιλοξενείται σε χώρους του δεύτερου ΕΠΑΛ μετά το σεισμό, και όλα αυτά τα χρόνια ούτε η ΚΤΥΠ ούτε ο Δήμος φιλοτιμήθηκαν να κάνουν το πρώτο, να κάνουν κάτι. Λοιπόν, το πρώτο ΕΠΑΛ έχει λαιλατηθεί και σήμερα απειλείται με μετατροπή χώρων του σε αποθήκες του Δήμου. Πέρα από τα μεγάλα, δηλαδή, εκείνο που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό είναι ότι άντε, λέμε ας πούμε ότι να προσθεθούν οι αίθουσες, είναι ένα έργο μεγάλο. Βέβαια, δεν δικαιολογείται να περιμένεις από το 1999 και να έχει φτάσει 2023. Αλλά δεν γίνονται και τα, πώς να το πω τώρα, αυτά τα απαραίτητα καθημερινά.
Δεν μπορεί να λείπουν, ας πούμε, από τα σχολεία λεκάνες και να περιμένουμε πότε θα βάλουν τις λεκάνες στις τουαλέτες. Δεν μπορεί να γκρεμίζονται οι τείχοι και να μην φτιάχνουν τους τοίχους. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία, ούτε θέμα οικονομικό, ούτε θέμα. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται ούτε η στοιχειώδης συντήρηση. Τώρα, γιατί δεν γίνεται, προφανώς δεν θεωρείται προτεραιότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε σοβαρό θέμα με την προσχολική αγωγή. Δεν υπάρχουν κτίρια. Έχουν πει ότι θα κάνουν. Έχουν βάλει και εκεί κοντέινες σε ορισμένα σχολεία. Επίσης υπάρχουν ακατάλληλες αίθουσες. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι πρέπει να... Εδώ μας είχαν πει οι προηγούμενοι να κόψουμε, λέει, ένα κομμάτι από εδώ, να βάλουμε τα νήπια. Δηλαδή, γυμνάσιο και λύκειο, και να βάλουμε τα νήπια σε ένα κομμάτι της αίθουσας εκδηλώσεων χωρίς τουαλέτες. Είχαν ακουστεί και αυτά. Λες και μπορούν, δηλαδή, οι ίδιοι αυτές οι τουαλέτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δύο σχολεία. Δηλαδή, είναι λίγες. Τώρα, πού θα πηγαίνανε τα νήπια και πώς θα στεγαζόντουσαν εδώ μέσα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα του πρώτου λυκείου. Είναι πλέον ντροπή. Αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.